8 χρόνια διασπορής, κύριε Δραμβάκη, για άλλη μια φορά εδώ, ακούραστη. Τι το διαφορετικό έχουμε φέτος, ποια καινοτομία, αν έχουμε καινούριους πόρους, αν έχουμε καινούργια προϊόντα και βλέπω πολύ μεγάλη συμμετοχή και για άλλη μια χρονιά. Ναι, προσπαθούμε χρόνο με το χρόνο να γίνουμε καλύτεροι, είμαστε πιο οργανωμένοι. Έχουμε πολλές ποικιλίες παραδοσιακές για τους ανθρώπους που έρχονται. Οι παραδοσιακές ποικιλίες είναι σπόροι από ντομάτα, μελιτζάνα, πιπεριά και όλα τα είδη που καλλιεργούμε, που μπορούν να αναπαραχθούν κάθε χρόνο τα ίδια. Αν κρατήσουμε σπόρο από μελιτζάνα, την επόμενη χρονιά θα βγει ίδια μελιτζάνα. Αντιθέσει με το υβρίδιο, εν πάση περιπτώσει, που δεν μπορεί να το ξαναφέρει. Έτσι καλλιεργούσαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τι καινούριο έχουμε φέτος? Κάθε χρόνο έχουμε διαφορετικές ποικιλίες γιατί ανανεώνονται. Άνθρωποι μας φέρνουν, καλλιεργούμε και εμείς, αλλά μας φέρνουν διάφορες ποικιλίες τις οποίες τις συσκευάζουμε και τις μοιράζουμε. Πόσοι διασπορείς είναι δηλαδή τώρα, κύριε Δραμβάκη, μετά από 8 χρόνια? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μας βοηθάνε και τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Δηλαδή φέρνουν σπόρους από τη δική τους σοδιά, παίρνουν, καλλιεργούν κάτι άλλο. Και κάθε χρόνο είναι και καλύτερα γιατί μαθαίνουν για τη γιορτή και φέρνουν κάθε χρόνο και πιο πολύ σπόρο για να μοιράσουμε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Βλέπω γεμάτα τα παρτέρια τώρα. Επειδή πολλής λόγος, κύριε Δραμβάκη, γίνεται για την κλιματική αλλαγή, πόσο επηρεάζει τελικά τις ντόπιες ποικιλίες? Οι νέες ασθένειες έχουμε. Οι περιοχές μας και μέσα στην Ελλάδα που είναι τόσα πολλά νησιά και καλλιεργήθηκαν τους περασμένους αιώνες με τόσο λίγο νερό και τέτοια ξηρασία, είναι πολύ ανθεκτικές. Στις νέες ασθένειες προφανώς που έρχονται. Και στις ασθένειες και στην ξηρασία και σε όλα είναι πολύ ανθεκτικά. Διασπορείς έχουμε εικόνα πόσους έχουμε φέτος, δηλαδή έχουμε 800, 1000 άτομα. Εννοείται ο κόσμος που... Που παίρνει, φυτεύει, φέρνει σπόρους ή... Ναι, είναι, καταγράφεται εσείς. Είναι πάρα πολλοί κόσμος που έρχεται κάθε χρόνο και κάθε χρόνο είναι και καλύτερα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπουν και στην παραγωγή, Ανδρέα Δραμβάκη, έτσι. Εννοείται, σε πολλά μέρη της Κρήτης καλλιεργούν παραδοσιακές ποικιλίες. Mm-hmm. Και εννοείται και στην κεντρική Ελλάδα. Ωραία. Ναι. Και του χρόνου λοιπόν εύχομαι με υγεία όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Συμμετέχετε κι εσείς εδώ 8 χρόνια σε όλη αυτή τη διαδικασία των διασπορέων. Πείτε μας λίγο τη διαδικασία εγγραφής κάποιου που θέλει να γίνει διασπορέας, τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις και όλα αυτά. Διασπορέας μπορεί να γίνει οποιοδήποτε, είτε παίρνοντας σπόρους από κάποιες ποικιλίες. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για να τη διατήρηση. Όποιος θέλει επιστρέφει τους σπόρους που πήρε για τη διατήρησή τους. Κάποιος μπορεί να θέλει να γίνει μόνο εθελοντής στις γιορτές. Άλλος μπορεί να θέλει να διατηρήσει τουλάχιστον μία ποικιλία. Και μπορεί κάποιος να θέλει να συμμετέχει απλά στη γιορτή, χωρίς καμία δέσμευση. Μπορεί να έρθει δηλαδή να πάρει μόνο σπόρους χωρίς να έχει κάποια υποχρέωση να φέρει πίσω σπόρους. Εννοείται. Ωραία. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Κυρία Κοροφυλάκη είναι μαζί μας, ιδιοκτήτρια της Αγροπηγής. Είναι εδώ, συμμετέχει κάθε χρόνο και εκείνη στους διασπορείς και θέλω να τη ρωτήσω αν μπορεί οι σπόροι, οι ντόπιες, οι ποικιλίες που διανέμονται σήμερα κάποια στιγμή να μπουν στην παραγωγή μας. Γεια σας. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι μπορούν. Απλά δεν ξέρω ποσοτικά αν μπορούν να καλύψουν μια παραγωγή, γιατί είναι διαφορετικό να παράγουμε για το σπίτι μας και διαφορετικό να παράξουμε να έχουμε μια παραγωγή σε θερμοκήπιο που θα εξαρτηθεί οικονομικά η οικογένειά μας από αυτό. Δεν ξέρω αν ποσοτικά μπορεί να καλύψει την παραγωγή για όλη τη χρονιά που θέλει ο παραγωγός να καλύψει, έτσι. Αλλά σαφώς και μπορούν να καλλιεργηθούν. Θα μπορούσαμε μια καλή προετοιμασία να κάνουμε προϊόντα με ονομασία προέλευση, ας πούμε. Θεωρώ ότι δεν είναι δύσκολο, απλά σαφώς θέλουν κάποια επεξεργασία. Ποιοτικά θεωρώ ότι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα, ποσοτικά μπορεί να έχουν. Ωραία, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ.